Τα σχολεία όχι απλώ αδυνατούν να εφαρμόσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από τον ΟΔΙ, αλλά όπω φαίνεται η κατάσταση αυτά επιδεινώνεται, προκαλώντα έβλεγα την αγωνία εκπαιδευτικών και γονέων. Μάλιστα, πως σημαίνει ότι ο διευθυντή πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χρήστο Άνθη, αντί με το πέρα του χρόνου να στελεχώνονται τα σχολεία με παρκέ προσωπικό έρχονται αντιμέτωπα με ένα μπαράζ παρετήσεων και Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του και ειδικά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκιας και Γιαμποντίων Νήσων, ο οποίος διαχειρίζεται πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Με ρωτάτε αν έχω, επισ... αν έχω διαπιστώσει πρόοδο Τουναντίον. Έχω επισημάνει την ε... βραδιπορία της εξέλιξης του θέματος. Δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος, υπάρχουν προβλήματα. Σε κάποια σημεία επιλύονται τα θέματα, σε κάποια άλλη έχουμε παρετήσει, σε κάποια άλλα έχουμε ενστάσεις. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται ω προ τι προσλήψει και δεν είμαι αρμόδιο. Μπορώ να γνωρίζω όμω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καλυφθεί στο βαθμό που θέλαμε. Και βεβαίω αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπολειτουργούν τα σχολεία, να μην εφαρμόζεται το υγειονομικό πρωτόκολλο, και βεβαίω έχουμε δίκαιη ε, αντίδραση των γονέων, γιατί δεν μπορούμε να. ενώ έχουμε επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού και για τα ολοήμερα, επαναλαμβάνω και για τα ολοήμερα, έχουμε δίκαιη αντίδραση των πολιτών, γονέων και κηδεμόνων, γιατί δεν εφαρμόζεται επακριβώς το πρόγραμμα. Εντολή να, να, εφαρμόζεται επακριβώς το πρόγραμμα δεν μπορεί να δώσει κανείς να παρακάμψει ούτε το πρωτόκολλο ούτε το νεοδί. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει επάρκεια στις καθαρίστριες και ακολούθως να εφαρμοστεί επακριβώς το πρόγραμμα. Οι σύλλογοι διδασκόντων είναι τα αρμόδια όργανα σε κάθε σχολική μονάδα οι οποίοι, τα οποία αποτυπώνουν τα ζητήματα και επιλύουν τα προβλήματα. Διαμορφώνουν δε αναλόγως και το πρόγραμμα. Επίσης να πω ότι δεν μπορούμε να, να προχωράμε με φόβους ή αιτιάσεις. Προχωράμε ζώντας και αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα. Ακούσατε και ακούσαμε και είναι έτσι ότι το άνοιγμα των σχολείων δεν δημιούργησε τεράστια προβλήματα ως προς, τα, προς τους φορείς του ΙΟΥ ως προς τις, ε, τις διαγνωσμένες περιπτώσεις και εν πάση περιπτώσει είναι ο χώρος αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να διαφυλαχθεί από όλους τους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς. Πρωτίστως και τους αρμόδιους είτε από τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από πλευράς Υπουργείου. Το Υπουργείο Παιδεία απέστειλε τον απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να επιληφθεί τη υπόθεση όσον αφορά το πώ λειτουργούν οι Δήμοι, οι οποίοι υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να επιτελέσουν τι υποχρεώσει του, ω προ το προαναφερόμενο γεγονό που έχει να κάνει με του καθαριστέ και τι καθαρίστριε. Είναι αλήθεια ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε στο διηναικέ, ούτε όσο περνάει ο καιρό που ενδεχομένω οι συνθήκε γίνονται πιο δύσκολε ή πιο τραγικέ. Δηλαδή εκεί που είχαμε καθαρίστριε, απαρετούνται κιόλα. Φεύγουν ή υποβάλλουν στάσει ή γίνονται διάφορα. Απορώ ειλικρινά και μιλάω και με τους γονείς γιατί ο Δήμος δεν έχει δώσει μια εξήγηση επισήμως η Δήμοι δεν έχουν. Βεβαίω τα προβλήματα βορρά και νότου είναι σαφώ λιγότερα. Είναι όμω προβλήματα. Όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, έχουν και μικρότερες, μικρότερο αριθμό σχολικών μονάδων. Στο κεντρικό Δήμο είναι σαφώ μεγαλύτερα και οξύτερα τα προβλήματα, γιατί έχουν και μεγαλύτερο αριθμό σχολικών μονάδων και μονάδε με μεγαλύτερο δυναμικό σχολικέ μονάδε.